εξωτερικών, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Κυρία Κρυποπούλου, κυρία Καψόχα, κυρία Παπαχλημίτσο. Σε μια ιδιαίτερη ημέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι. Πώς τα κρίνετε εσείς καταρχάς αυτά που συμβαίνουν από το πρωί? Είναι περίεργα φαινόμενα, δηλαδή από πού διακινήθηκε η πληροφορία, η οποία διακινείται εδώ και κάποιες μέρες, από ό,τι άκουσα από το ρεπορτάζ που είχατε. Ναι. Διακινήθηκε εδώ και μέρες από κάποιους ότι μπορούν να φύγουν οι πρόσφυγες. Αυτό που μπορούμε να πούμε προς αυτή τη στιγμή είναι ότι οι πρόσφυγες για τη δική τους ασφάλεια, για τη δική τους προστασία, πρέπει να ακούνε μόνο τους επίσημους κρατικούς φορείς και να σέβονται τους κανόνες αυτού του κράτους. Από εκεί και πέρα θα πέφτουν θύματα ανθρώπων, ομάδων, οργανώσεων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν για διάφορους λόγους. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω. Όσο στην Ευρώπη δεν υπάρχει μία κανονικότητα που να επιτρέπει αυτό που κανονικά προβλεπότανε και από τη συνθήκη του Δουβλίνου, δηλαδή το να καταμερίζεται το θέμα των προσφύγων στα κράτη, τόσο θα επιτρέπεται σε διάφορες ομάδες που λειτουργούν υπόγεια να εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Και ο καθένας σας καταλάβει ότι καταλαβαίνει. Γι' αυτό επιμένω, οι πρόσφυγες για δική τους προστασία και ασφάλεια δεν πρέπει να πέφτουν θύματα τέτοιων οργανωμένων ή μη οργανωμένων, δεν ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοια μηνύματα, τέτοιων ομάδων. Η συγκυρία σας προβληματίζει? Βεβαίως. Η χρονική στιγμή κατά την οποία έγινε. Βεβαίως. Δηλαδή 2-3 μέρες μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Εφαρμογή των Σκοπίων, με την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Σκόπια. Επόμενη μέρα σας το θέτω έτσι, διότι αν είδατε από την αρχή την εκπομπή με τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, που το γνωρίζει πάρα πολύ καλό το ζήτημα από την ΕΡΤΡΙΑ, το συνάδελφο. Ο Γιώργος έβαλε διάφορες παραμέτρους προς προβληματισμό. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς προφανώς. Αλλά αποτιμώντας ή καταγράφοντας τα δεδομένα της συγκυρίας, έχουμε λίγες μέρες μετά τη συμφωνία και την επίσκεψη στις Πρέσπες, στα Σκόπια. Επόμενη μέρα της επίσκεψης Αποστολάκη σε απάντηση της επίσκεψης ΑΚΑΡ. Μάλιστα. Έτσι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω δείχνουν. Είναι προς προβληματισμό. Ναι. Γι' αυτό λέω, όσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη κανόνες, τότε θα υπάρχουν δυνάμεις, ομάδες, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, που θα λειτουργούν αποσταθεροποιητικά και για τις ίδιες τις χώρες, αλλά κυρίως για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Και θα πω κάτι άλλο, πιο γενικό. Ότι οι ευρωεκλογές, για να μην κάνουμε σενάρια συνωμοσιολογίας, αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Όσο έχουμε την προεκλογική για τις ευρωεκλογές εκστρατεία, τόσο σε όλη την Ευρώπη θα λειτουργούν τέτοιες ομάδες που θα θέλουν να επωφεληθούν από το προσφυγικό και να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφυγες. Γι' αυτό θα το πω για τρίτη φορά, οι πρόσφυγες πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες από τα κράτη. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η Ευρώπη τώρα να δώσει τις λύσεις στην κατεύθυνση που μόλις περιγράψετε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα οι πρόσφυγες δεν πρέπει να ακούν οποιονδήποτε άλλον εκτός από το κράτος, για να μην παραβαίνουν και τους νόμους αυτού του κράτους. Και να πέφτουν και θύματα εκμετάλλευσης εκτός των άλλων. Πάνω απ' όλα. Οι ίδιοι. Θέλω να δούμε τώρα την επόμενη μέρα, ας την πούμε έτσι λίγο πιο διασταλτικά, επόμενη μέρα, μόλις την Τρίτη υπεγράφησαν οι συμφωνίες. Θέλω να μου πείτε και το δικό σας σχόλιο πια ως Υπουργείο Εξωτερικών και για την επίσκεψη ΑΚΑΡ και για το κλίμα που διαμορφώνεται, και ποια ήταν τα δεδομένα και πώς είναι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά, για να ξεκινήσουμε από αυτό, για να τον βάλουμε έτσι και μια ροή στη συζήτηση, της μέχρι τώρα επιρροής της Τουρκίας, και αν αυτό όντως έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει, όπως προβάλλουν ενστάσεις ή επιφυλάξεις ή αιτιάσεις, κυρίως η αντιπολίτευση. Και ότι είναι επικοινωνιακό, όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση όλο. Ναι, επικοινωνιακό δεν μπορεί να είναι, και πάλι μέσα στη λογική της ίδιας της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακό, γιατί δεν μπορείς από τη μια μεριά να λες κατάπτυστη τη συμφωνία των Πρεσπών, να προσπαθείς να πείσεις την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση, και να λες ότι ο Πρωθυπουργός πήγε εκεί για επικοινωνιακούς λόγους. Είναι αντίφαση. Ήταν μια ιστορική στιγμή.
αυτή η επίσκεψη, γιατί έδειξε καταρχάς ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μόνο γράμμα και πνεύμα, αλλά έχει εφαρμογή. Και η εφαρμογή αυτή είναι υποφελέστατη για το εθνικό συμφέρον και για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για τη σταθερότητα σε όλα τα Βαλκάνια και στη Βόρεια Μακεδονία, που είναι σημαντικό. Επειδή αναφέρατε την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας την αμέσως επόμενη μέρα, αυτή η εσπευσμένη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Άμυνας σημαίνει ότι κάτι θορύβησε την Τουρκία. Είναι προφανές τι θορύβησε. Η επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας από την Ελλάδα. Οι συμφωνίες για αμυντικά προγράμματα με το δικό μας κράτος. Αυτό σημαίνει ότι εκτοπίζεται η Τουρκία ή περιορίζεται πάρα πολύ ο ρόλος της στη Βόρεια Μακεδονία, επομένως και στα Βαλκάνια. Και εγώ, κυρία Κρυβοπούλου, έχω να κάνω ένα ερώτημα. Εδώ στην Ελλάδα λέμε πάντα, όλες οι πολιτικές δημοκρατικές δυνάμεις, ότι δεν πρέπει να έχει επιρροή η Τουρκία στα Βαλκάνια. Άρα, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τα λόγια, γίνεται με ευχολόγια? Δηλαδή λέμε να μην έχει επιρροή, αλλά έχουμε γυρίσει την πλάτη μας και κυρίως στο βόρειο γειτονά μας, στα βόρεια σύνορά μας, και περιμένουμε εκ Θεού να μην έχει επιρροή η Τουρκία. Είχε επιρροή η Τουρκία και είχε μεγάλη επιρροή. Το ότι τώρα εκτοπίζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η πρώτη που το αντιλαμβάνεται αυτό είναι η ίδια η Τουρκία, γιατί ξέρει τα συμφέροντά της. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, από την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άκουσα πάρα πολλά ότι τώρα δεν προστατεύονται τα σήματά μας, δεν προστατεύεται το ένα. Καταρχάς, οι 140 επιχειρηματίες, και από τους μεγάλους επιχειρηματίες και από τη Μακεδονία επιχειρηματίες που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό σε αυτό το ταξίδι, κάτι ξέρουνε. Και δεν είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας από αυτούς, αλλά τέλος πάντων ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω κανένα να είναι. Εγώ τουλάχιστον μπορεί και να είναι κάποιοι. Αλλά το θέμα είναι ότι πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, επειδή στρουθοκαμιλίζαμε, επειδή βάζαμε τα προβλήματα κάτω από το τραπέζι, κάτω από το χαλί, νομίζαμε ότι δεν υπήρχανε. Και έρχεται μία συμφωνία η οποία αρχίζει να διευθετεί αυτά τα θέματα με τη Διεθνή Επιτροπή, με την Επιτροπή και Διεθνών Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στον αρχιτέκτονα της συμφωνίας, τον κύριο Κοντζιά, πόσο μελετημένη ήταν διπλωματικά αυτή η συμφωνία, γιατί πρέπει να το πούμε, γιατί το βλέπουμε στην εφαρμογή της πόσο μελετημένη ήταν. Ακούσαμε για παράδειγμα την κινδυνολογία για το μακεδονικό χάρτη στην Κίνα. Και τι έγινε, και τώρα που υπογράφτηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, γι' αυτό είχαμε αυτό το πρόβλημα. Βγήκε η ίδια η εταιρεία και τους διέψευσε. Και είναι. Το είδαμε αυτό. Και εμείς το ξέραμε, είχαμε βγάλει δελτία τύπου από το Υπουργείο Εξωτερικών από την πρώτη στιγμή, γιατί την παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή την κατάσταση. Από το 2000 τουλάχιστον, αρκετές ελληνικές εταιρείες στην Κίνα δεν μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν με την επωνυμία Μακεδονικός, Μακεδονική κλπ. Και λόγω εθνικού δικαίου της Κίνας και λόγω του ότι η Βόρεια Μακεδονία έφερε το πρώην συνταγματικό της όνομα, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτές λοιπόν όλες οι στρεβλώσεις που είχαν δημιουργηθεί επιλύονται τώρα με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ναι, σε βλέπω, Σωτήρη, θες να ρωτήσεις εσύ, Κώστα. Διάβαζα σε ένα σημείωμα που δημοσιεύτηκε από το, νομίζω, από το γραφείο της πρεσβείας μας στα Σκόπια. Ναι. Και όλο και 4.000 ελληνικές, προχθές έγινε αυτό, 4.000 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα χρησιμοποιούν στα ένα περισσότερα προϊόντα τους τον όρο Μακεδονικός. Ναι. Εσείς μπορείτε να δεσμευτείτε απέναντι σε αυτούς τις 4.000 επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν, στο διενεκές τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα τον όρο Μακεδονικός στα προϊόντα τους? Εάν αυτός ο όρος είναι κατοχυρωμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
είναι κατοχυρωμένος. Διαφορετικά θα είχαν πρόβλημα πριν ήδη. Δεν αποκτούν πρόβλημα τώρα. Για από εδώ και πέρα, γιατί το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο συγκροτείται αυτή η επιτροπή, όπου θα είναι διεθνείς εμπειρογνώμονες και μάλιστα θα ενεργοποιηθεί μέχρι μέσα Μαΐου, ενώ ήταν να συγκροτηθεί μέχρι τέλη του 19. Και οι δύο πρωθυπουργοί, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάεφ, μας δέσμευσαν να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και από επιχειρηματίες θα απαρτίζεται και από τη μία και από την άλλη μεριά για να δοθεί λύση σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν, όσες εταιρείες έχουν κατοχυρώσει αυτή την επωνυμία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και κύριε Παπαχλημίτζου, υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών, προϊόντα τα οποία ήταν από τη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε τόσο τη μεγάλη σύγκρουση αν θα χρησιμοποιεί το όρος μακεδονικό. Μα χρησιμοποιούταν όμως. Ήταν αυτό... η Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό δηλαδή, ήθελα να πω, ότι έτσι κι αλλιώς. Όλα τα χρόνια. Μα γι' αυτό λέω οι στρεβλώσεις που είχαν δημιουργηθεί, ναι. Αλλά η μεγαλύτερη στρέβλωση. Και ήταν και το Μακεδονία κιόλας. Και η μεγαλύτερη στρέβλωση, ναι. Τι ήταν, παράγεται στην. Και τι υπήρχε, παράγεται στη Μακεδονία. Υπήρχε πριν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μεγάλο πρόβλημα από την μεγαλύτερη τώρα ανησυχία, μάλλον. Είναι... Από... είναι για τα δικά μας, όχι τα δικά τους. Η μεγαλύτερη ανησυχία. Για τα δικά μας. Ναι, είναι ότι για τα δικά μας λέω. Τα 4.000. Μα γι' αυτό λέω. Για τα δικά μας συζητάμε. Και λέω η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί είναι παράγεται πού αυτό το προϊόν. Αυτό λοιπόν που αναγραφόταν ήταν στην καλύτερη περίπτωση στην Μπουγουδούνου, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη Μακεδονία. Σκέτο. Στο Μακεδονία, ναι. Σκέτο. Τώρα αυτό αλλάζει γιατί ο όρος Μακεδονία Σκέτο έχει κατοχυρωθεί σε εμάς. Είναι κάτι που αποκρύπτουμε μονίμως, επιμελώς και το αφήνουμε στο περιθώριο. Και θα γίνει και πλαίσιο που δεν υπήρχε ακριβώς. Μέχρι τώρα σε αυτό. Αυτό, μα αυτό είναι το σημαντικό. Το πρώτο βήμα. Μα αυτό έτσι. Είναι το σημαντικό. Ένα πλαίσιο από το οποίο θα ελέγχει τα πάντα. Αυτό από την είναι Κίνα, το σημαντικό. Που δημιουργήθηκε η ιστορία η οποία αποδείχθηκε και αυτή ψευδής, όπως την περιγράψατε, μέχρι όλες τις... Όλη και την περιέγραψε εγώ, αλλά την περιέγραψε και η ίδια η εταιρεία. Γιατί εταιρεία, εμείς από την πρώτη στιγμή και, εγώ, και η πρεσβεία έκανε τα δυνατά. Αλλά είναι αυτό που θέλω να πω και στον κύριο Παπαχλημίτζο, αλλά και σε όλους όσοι μας ακούν. Ότι μέχρι τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο. Όποιος ήθελε και αν δεν είχαν κατοχυρώσει δικές μας επιχειρήσεις βάσει του ενωσιακού δικαίου και όλα αυτά, τα προϊόντα τους, δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο. Τώρα με αυτό που δημιουργείται, με αυτή τη Διεθνή Επιτροπή, με τους διεθνείς εμπειρογνώμονες, με την Επιτροπή και με επιχειρηματίες και από τις δύο πλευρές, επιτέλους θα μπει ένα πλαίσιο και θα επιληθεί. Σημαίνει αν κάποιος το παραβιάζει, εκεί θα έχει συνέπειες. Τώρα δεν ξέρουμε προφανώς ακόμη ποιες θα είναι. Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Υποθέτω ότι αυτό θα είναι το... Και από ό,τι φάνηκε και από τις δύο πλευρές οι επιχειρηματίες θέλουν να τα ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί οι επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν δουλειές. Αυτό είναι το πρώτο που τους ενδιαφέρει. Άρα θέλουν να ξεπεραστούν με τον καλύτερο τρόπο. Σωτηρή. Ναι, εγώ δεν θέλω τώρα να ξεστρατήσω τη συζήτηση από εκεί που κυλούσε, αλλά θέλω να βάλω ένα θέμα. Άκουγα χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Open, σε σχετική ερώτηση να λέει ότι αναγνωρίζω την γεωγραφική διάσταση της Μακεδονίας, αλλά το brand Μακεδονία είναι ελληνικό. Έχει σημασία. Δεν θέλω... Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το ερώτημά μου έχει να κάνει το εξής. Γνωρίζουμε όλοι πώς αξιοποιήθηκε το θέμα της Μακεδονίας εν συνόλο. Η συμφωνία είναι γεγονός. Πολιτικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι η κυβέρνηση μήπως υποτίμησε τελικά το θέμα της Μακεδονίας στην αρχική του μορφή και απέφυγε, θα το πω εγώ, ή τουλάχιστον περιορίστηκε στην επικοινωνιακή του αξιοποίηση, πιο ήπιο δεν μπορώ να το πω,
το πρώτερο διάστημα πριν υπογραφεί η συμφωνία, ώστε να πιστεί η ελληνική γνώμη που υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, πιο αναλυτικά λες εσύ, ναι, πριν. Εάν το αξιοποιούσε ίσως καλύτερα, αν το υποτίμησε ενδεχομένως. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Καψόχα, ως προς ένα θέμα. Η ελληνική κυβέρνηση και εμείς οι ίδιοι, βουλευτές, το κόμμα το ίδιο, θεωρήσαμε ευθύς εξ αρχής ότι είναι μία συμφωνία που πατάει στην εθνική γραμμή. Το θεωρούσαμε δεδομένο. Άλλωστε και ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει στην αρχή, όπως το είχαν πει τα περισσότερα δημοκρατικά κόμματα. Υποτιμήσαμε ένα πράγμα, ότι γρήγορα θα υπήρχε εκμετάλλευση της συμφωνίας των Πρεσπών για κομματικούς λόγους. Υποτιμήσαμε δεν ένα... το περιμένατε αυτό, κυρία Μενέστε. Υποτιμήσαμε ένα γεγονός, ότι το να μην έχει κάποιος ένα στέρεο αφήγημα σε επίπεδο οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολύ γρήγορα θα τον βγάλει σε ένα αφήγημα για εθνικά θέματα. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που κάναμε, και εκεί είναι δικό μας λάθος, είναι ότι δεν κατανοήσαμε την εύλογη δυσπιστία ενός κόσμου. Μίας κοινωνίας η οποία είχε ταλαιπωρηθεί από μνημόνια, που είχε χάσει τη σταθερότητα και την ασφάλειά της, άρα ήταν πάρα πολύ ευεπίφορη σε θέματα που αφορούσαν να θέσει κανείς ζητήματα εθνικά. Εκεί έπρεπε να βγούμε αμέσως στον κόσμο και να κάνουμε ενημέρωση. Τι είναι η Συμφωνία των Πρεσπών? Προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Δεν είχαμε και πολλά κανάλια να το κάνουμε. Η δικιά μου προσωπική άποψη ήταν να βγούμε κατευθείαν στον κόσμο, να σαρώσουμε όλες τις περιοχές μιλώντας για το τι είναι αυτή η συμφωνία. Αυτό, για παράδειγμα, δεν θα επέτρεπε στον κύριο Μητσοτάκη, που ούτε του επιτρέπει βέβαια, ούτε τώρα, γιατί υπάρχει ενημέρωση πια στον κόσμο, να λέει εχθές αυτή τη συνέντευξη σε κάποιες άλλες δηλώσεις, νομίζω στη Λακωνία που έκανε επίσκεψη, να λέει ας πάει ο κύριος Τσίπρας στην Μπέλα και στη Βεργίνα, που έδωσε τον πολιτισμό μας και την ιστορία της Μακεδονίας μας. Μα επανέρχεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών η ιστορία μας και ο πολιτισμός μας. Η Βεργίνα, η Πέλα, όλος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός της Μακεδονίας επανέρχεται χάρη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αποκαθίστανται τα πράγματα. Αποκαθίστανται τα πράγματα. Και εκεί βλέπουμε ένα πραγματικά... Πώς να το πω, δεν υπάρχει μία συνεκτική κριτική στη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, απ' τη μία ήταν στην αρχή δώσανε τη γλώσσα και την εθνότητα. Νομίζω ότι κανένας δεν πιστεύει πια ότι δίνει τη γλώσσα, την οποία έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία την είχε αναγνωρίσει από το 1977 και νωρίτερα, αλλά το 1977 επίσημα. Άρα λοιπόν δεν ήταν και εθνότητα. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανένα κράτος ποτέ και πουθενά στον κόσμο σε μία άλλη, σε μία εθνότητα. Δεν μπορεί να γίνει με διεθνή σύμβαση. Εγώ σου αναγνωρίζω ότι είσαι αυτή η εθνότητα και δεν είσαι κάποια άλλη. Ίσα ίσα όμως ο όρος Μακεδονικός παίρνει, γιατί ποιο ήταν το πρόβλημα? Να χωρίσουμε άπαξ διαπαντός τα παρελθόντα μας. Πού παραπέμπει το Μακεδονικό στον έναν και το Μακεδονία και πού παραπέμπει στον άλλον. Αυτό το κατοχυρώσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε επιτέλους και υπερήφανοι μία φορά και ως κοινωνία. Κατορθώσαμε ένα πρόβλημα που φαινόταν δυσεπίλυτο να επιληθεί επιτέλους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βάσει των δικών μας δικαίων. Βεβαίως και με γνώμονα τη σταθερότητα στην περιοχή, με αμοιβαία συνένεση, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία που να μην γίνεται με αμοιβαία συνένεση, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, για να μπορέσει να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός, κατά την κοινή συνέντευξή του με τον Ζόραν Ζαεύ την Τρίτη, είπε δημόσια ότι πήραμε τολμηρές αποφάσεις, λύσαμε την εκκρεμότητα 30 ετών, και είχαμε και πολιτικό κόστος. Το είπε δημόσια και σχολιάστηκε κιόλας αυτό.
Υπάρχουν αρκετοί, το ακούω δηλαδή στον κόσμο, ο οποίος είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έτσι, το να το πει αντιπολίτευση είναι και λίγο εύλογο και αυτονόητο. Ακούω ανθρώπους που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρομαι σε κομματικό κόσμο ή ψηφοφόρους, ας πούμε, που λένε ρε παιδί μου, γιατί βιάστηκε τώρα να το λύσει εφόσον δημιουργήθηκε. Είχαμε όλους αυτούς τους μήνες ένα τεράστιο πόλεμο, ας πούμε. Μια πολύ άγρια πολιτική κατάσταση με χαρακτηρισμούς περί προδοσίας, περί όλα αυτά που ζήσαμε και δεν είναι και καλό να τα θυμόμαστε διότι ήταν αγρίως τοξικά. Ακριβώς. Αυτό το έχετε σκεφτεί, το έχετε σταθμίσει, το έχετε... πώς το αποτιμάτε τώρα. Ορθώς, τελικώς, πήρατε τώρα την πρωτοβουλία παρά το πολιτικό κόστος, το οποίο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε. Απολύτως ορθά. Ακόμα και αν υπάρχει πολιτικό κόστος, αν ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε και δεν ήμασταν, ξέρετε, το να έχουμε μηνύματα με απειλές σε καθημερινή βάση και δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο, ούτε να ακούμε στη Βουλή διάφορους από τη μία μεριά και μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι μισοί να λένε όχι, Μακεδονία δεν είναι μία και δεν είναι ελληνική, τρεις Μακεδονίες υπάρχουν, και τους άλλους να μιλάνε για πύλους γούσιδες και διάφορα τέτοια. Ας μην τα σχολιάσουμε αυτά. Αλλά θα πω, άξιζε τον κόπο για ένα λόγο. Όταν αυτές οι κοινωνίες, η κοινωνία η δικιά μας, βγαίνει από μία κρίση, πρέπει να δει το μέλλον με μία προοπτική. Δεν μπορεί να ξαναμείνει, να μείνει κολλημένη στην αδράνεια. Πώς θα δει το μέλλον με προοπτική, αν δεν ανοίξει ένας ορίζοντας? Ξέρετε, αυτό που με εντυπωσιάζει στη Νέα Δημοκρατία πάντα είναι ότι δεν κατάλαβε τίποτα από την κρίση. Η ηγεσία του Κινάλ επίσης. Δηλαδή, τι είναι, άκουσα και κάτι από τα χτεσινά του κυρίου Μητσοτάκη που είπε από το Σεπτέμβριο του 2015 ο λαός ανυπομονεί να μιλήσει με τη δική του τη φωνή. Τι σημαίνει αυτή η πρόταση? Σεπτέμβριο του 2015 είχαμε εκλογές για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες. Και ο λαός μίλησε με τη δικιά του τη φωνή, δεν μίλησε με κάποιο άλλο. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε όλοι οι δημοκράτες πολίτες αυτής της χώρας. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Δεν κατάλαβε τίποτα από αυτή την κρίση. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η ηγεσία του Κινάλ. Ότι μία κρίση για να οδηγήσει μία κοινωνία λίγο πιο πέρα, τι θέλει, να την εμπλέξει στο μέλλον, στη μεγάλη ιστορία. Και η μεγάλη ιστορία ξεκινάει από τη γειτονιά της. Ότι εδώ χτίζουμε κάτι άλλο. Χτίζουμε μία προοπτική με θάρρος, με τόλμη και με αισιοδοξία και σε σχέση με τη γειτονιά μας. Εκεί είναι όμως ο αντίλογος, κυρίως από τους επιφυλακτικούς, και δεν αναφέρω μόνο στην αντιπολίτευση, ότι ήταν που ήταν ανοιχτά μέτωπα και ένας κόσμος από τα μνημόνια διαλυμένος κυριολεκτικά και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό και ως χώρα, γιατί να ανοίξει και άλλο μέτωπο, αυτό σας λένε. Μα ακριβώς αυτό, επειδή το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και μας το έχει πει και δικός μας. Και μας το έχει πει και δικός μας κόσμος. Εμείς όμως θέλουμε να εξηγήσουμε και στο δικό μας κόσμο ότι δεν ανοίγεις μέτωπο όταν κλείνεις εκκρεμότητες. Έτσι έγινε και με την οικονομία. Βλέπαμε οι κυβερνήσεις που υπήρχαν ότι φτάνει στο απροχώρητο η οικονομία της Ελλάδας. Άστο, αδράνεια. Και από εκεί και πέρα ήρθε ξαφνικά αυτό που δεν περίμενε κανένας μας, δηλαδή το αναπάντεχο. Το ίδιο γινόταν εδώ όταν βλέπεις αποσταθεροποίηση σε όλη την περιοχή. Ακροδεξιά να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Αφήνεις ξαφνικά τη γειτονιά σου χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς να έχεις εσύ πουθενά και να μην έχεις το βόρειο κράτος σου φιλικό, να σε θεωρεί και εχθρό του, ότι του εμποδίζει στην επιβίωση την προοπτική. Να έχεις και την Τουρκία με ένα πολύ κυριαρχικό ρόλο εκεί. Να έχεις με κυριαρχικό και να λες ότι εντάξει, εύχομαι να μην γίνει. Μα τι γίνεται εύχομαι να μην γίνει? Θα έπρεπε να φτάσει η Τουρκία στην αυλή μας για να καταλάβουμε ότι εμείς κάτι πρέπει να διευθετήσουμε. Για κάντε, μην περιμένετε να σας δώσω Κώστας, για να μην φύγουμε, να το πω λίγο διαφορετικά, συμπληρώνοντας το ερώτημα που έκανα αρχικά. Μήπως εν τέλει το ότι ανοίξατε το θέμα του Μακεδονικού ήτανε πολιτική διαχείριση? Δηλαδή ακούστηκε εκείνο τον καιρό η επιχειρηματολογία
ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή την τριχοτόμηση που είχε η Νέα Δημοκρατία πολιτικά και ιδεολογικά και έβαλε ένα ζήτημα για να, για να στριμώξει την αντιπολίτευση, την οποία βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό στρίμωξε. Άλλοι δε πιο προχωρημένοι έχουν πει και το εξής, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της πόλωσης που περιέγραφε πριν η Κατερίνα, υπήρξε και ένα εκ των πραγμάτων, αυτοί που ευνοούνται και θα ευνοηθούν είναι η ακροδεξιά, η Χρυσή Αυγή. Άρα πολιτικά η απώλεια που θα υπάρξει, το όποιο πολιτικό κόστος, δεν θα ζημιώσει την κυβέρνηση, αλλά θα συρρυκνώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα έχει διαρροές προς την ακροδεξιά. Αυτό για να καταλάβουμε δηλαδή, βάζω στο τραπέζι όλο τον προβληματισμό. Ναι, το καταλαβαίνω και έχει ακουστεί και αυτό και έχει ακουστεί κατά κόρον και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ανοίγεις ένα τέτοιο μεγάλο θέμα κάνοντας μικροτακτικισμούς. Δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό το θέμα και εγώ πιστεύω ότι το έχουμε σηκώσει παρά τις απειλές, παρά τις ύβρις, παρά όλα αυτά, χωρίς να πιστεύουμε βαθιά ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του λαού, προς το συμφέρον της περιοχής μας, προς το συμφέρον της Ευρώπης. Δεν μπορείς να κάνεις... Είναι όπως αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, επανέλαβε και χτες το βράδυ, ότι ανταλλάξαμε τις πρέσπες με τις συντάξεις. Αυτό δεν γίνεται, δεν στέκει σε καμία λογική, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα μεγάλο θέμα και δεν θα μπορούσαμε να το σηκώσουμε μέχρι να το φτάσουμε στη Βουλή και μέχρι να γίνει η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, εάν δεν πιστεύαμε ότι αυτή η κοινωνία, το εθνικό συμφέρον, απαιτεί η χώρα να έχει ρόλο σημαντικό μαζί με τη γειτονιά και μαζί με τους γείτονες. Και αν μου επιτρέπετε εδώ και να στείλει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε αυτή την κοινωνία, γιατί δικά της δημιουργήματα είναι αυτά. Εχτές ή προχτές υπέγραψαν 33 ευρωβουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα, όχι βέβαια η ακροδεξιά, πλην ακροδεξιά, υπέγραψαν από το ευρωπαϊκό λαϊκό, για να αποδοθεί το Νόμπελ Ειρήνη στο Τσίπρα και στο Ζάεφ. Αυτό τι δείχνει? Ότι οι άνθρωποι πια, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε οι πολίτες, έχουν ανάγκη από θετικά μηνύματα. Αυτό που ανεβαίνει η ακροδεξιά, με νεοφιλελεύθερες πολιτικές από πίσω, που περιθωριοποιούν μεγάλες ομάδες της κοινωνίας, ξαφνικά ένας κόσμος και στην Ευρώπη έχει ανάγκη από θετικά μηνύματα, από αισιοδοξία, ότι μπορούμε και κάπως αλλιώς να τα καταφέρουμε, όχι με εθνική απομόνωση. Να είναι και πρόταση και να μην είναι μόνο έτοιμα, λέτε, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εκεί θα ζυγίσουμε τα πράγματα. Ναι, Κώστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω, να σου πω αλήθεια, αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε για τη γλώσσα, την εθνικότητα κτλ. Γιατί ο κύριος Ζάεφ από τα debate μέχρι τις δημόσιες ομιλίες του πανηγυρίζει με κάθε ευκαιρία ότι τώρα κατοχυρώσαμε τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική ταυτότητα και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά και τα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς πώς είναι. Αλλά το βασικό που θέλω να δείξω είναι το άλλο. Επειδή θυμάμαι την περσίνη σας δήλωση που είχε ξεσηκώσει κάποιες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που είχατε πει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, εμπεριέχει στοιχεία αλτρωτισμού ή είναι αλτρωτικό, κάπως έτσι, δεν θα είναι ακριβή δήλωση, επειδή είστε εσείς εδώ να μας την πείτε πώς ήταν. Δεν είχα πει ποτέ τίποτα τέτοιο, αν μπορείτε να μου το βρείτε. Αφού θυμάμαι και τη δήλωση και τις αντιδράσεις. Ότι, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι κάτι το οποίο εμπεριέχει αλτρωτισμό. Όχι, δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει άλλος, αλλά τέλος πάντων. Η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι ελληνική. Δεν το είχα πει εγώ, αλλά... Εγώ και εγώ. Το λέω, έτσι το θυμάμαι τώρα. Ο κύριος Σαμαράς το είχε πει αυτό. Αυτό το είχε πει ο κύριος Σαμαράς. Άρα δεν είχατε πει ότι η Μακεδονία ή το ότι η Μακεδονία είναι ελληνική ενέχει αυτή η φράση στοιχείο αλτρωτισμού. Η Μακεδονία είναι. Όχι, η Μακεδονία είναι η ελληνική. Η Μακεδονία η ελληνική είναι ελληνική. Αυτό προσπαθήσαμε να κατοχυρώσουμε που πριν από την είχατε πει ότι αν κάποιος λέει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι μια φράση που έχει στοιχεία αλληλεγγύη. Αν το θυμάμαι λάθος, μου το παίρνω πίσω. Κύριε Παπαχλημίτου, μου βρείτε το και αν το έχω πει, γιατί δεν έχει ξεσηκωθεί ποτέ από τέτοια δική μου φράση οποιαδήποτε. Εγώ να έχω πει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι αλυτρωτισμός.
Αλλά η Μακεδονία είναι μία, ναι, μόνο μία, και είναι ελληνική, αυτό είναι ένα επικίνδυνο σύνθημα. Μας φτάνει πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους και κυρίως πριν από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ναι. Η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι ελληνική, μας πάει πριν από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και βάζει τη χώρα σε αναθεωρητισμό. Πάντως, με βάση συμφωνή των Πρεσπών, η γειτονική μας χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία και η περιοχή, ας το πούμε, στην Ελλάδα, πώς το πω τώρα, γεωγραφικά, μεταξύ Θράκης και Ηπείρου, λέει είναι Μακεδονία. Άρα, ναι, πράγματι είναι μία η Μακεδονία. Βεβαίως, η Μακεδονία, η ελληνική, είναι μία. Ποια άλλη Μακεδονία? Άρα, τότε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί λέει το brand name να μην το δώσουμε? Δεν το είχαμε δώσει. Πού Γουδουμού τη λέγαμε? Μα, δεν καταλαβαίνω τώρα το ερώτημά σας. Να μείνουμε στο πρώτο έντονο, κύριο Ζάιχ, που σας είπα ότι πανηγυρίζει για την ταυτότητα και την κατοχυρώθηκε η ταυτότητα και η γλώσσα. Υποθέτω ότι για να πανηγυρίζει ήταν στοιχείο της συμφωνίας, το διεκδίκησε και το πέτυχε. Είπατε ότι δεν είναι τέτοιο θέμα. Ναι, εγώ να σας πω ένα πράγμα. Ο κύριος Ζάιχ έχει πιεστεί, γιατί ακούμε τι λέει το ΒΜΡΟ στον κύριο Ζάιχ. Του λέει ακριβώς τα ίδια που ακούμε κι εμείς εδώ. Πούλησες την εθνότητα, πούλησες τη γνώμη, έκανες τη χώρα μας επαρχία της Ελλάδας, έκανες αυτό, είσαι προδότης, είσαι όλα αυτά. Τι να πιστέψουμε από όλα αυτά? Το μόνο που έχουμε να πιστέψουμε είναι να πάρουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, να τη διαβάσουμε, να τη διαβάσουμε προσεκτικά, για να δούμε τι ακριβώς λέει. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα μιλάμε πάντα στον αέρα. Δώσατε μακεδονική γλώσσα. Τι να δώσουμε από μακεδονική γλώσσα που την έχουμε αναγνωρίσει από το 1977 και τώρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Κύριε Μπαμπενιώτη, το έχει αρνηθεί πάντως αυτό που ήταν ο εκπρόσωπός μας της χώρας. Τι να κάνουμε τώρα? Το αρνείται ο κύριος Μπαμπενιώτης, λυπάμαι που το αρνείται, γιατί τον είχα καθηγητή και τον σέβομαι και τον εκτιμώ, αλλά τι να αρνηθεί κανείς, γιατί εδώ λέει τώρα... Λέει ότι ήταν απλά θέμα τυποποίησης, υπάρχει... πώς εμβαλίζεται η γλώσσα. Κωνσταντίνε, αυτό είναι ότι δεν είχε μπει ποτέ ότι είναι σλαβική. Τι να κάνουμε τώρα, μετά από αυτό το 1977 αναρτάται στον ΟΗΕ ως μακεδονική γλώσσα. Και δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φταίω εγώ. Νότια σλαβική. Και υπάρχει επεξήγηση στη Συμφωνία των Πρεσπών, που πιστεύω ότι την έχετε διαβάσει, που λέει ότι είναι νοτιοσλαβική γλώσσα και όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω, εκεί ο Κοτσιάς έκανε, πώς το λένε, και έντιμα. Βάζει πράγματα τα οποία σε μια συμφωνία είναι, δηλαδή, προθυμένα. Έτσι κι αλλιώς τώρα το να κάνει κανείς ανατομία της συμφωνίας δεν έχει πλέον άλλο νόημα σε σύγκριση με, με τη χρησιμότητα που είχε όταν ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και πριν γίνει συμφωνία. Πόσο δε μάλλον όταν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος την πολέμησε, τη θεωρεί προδοτική, τη θεωρεί βλαπτική για τα συμφέροντα της χώρας, έχει δηλώσει δημόσια ότι φυσικά θα την τηρήσει. Συνεπώς, μπορεί κάποιος εκεί να δει, να δώσει δίκιο, θα έλεγε κανείς, σε αυτούς που εγκαλούν τον κύριο Μητσοτάκη για εκ του ασφαλούς, ας πούμε, και το κοινάλ, εννοώ. Ναι. Και το κοινάλ. Εγώ όμως θέλω να σας πάω παρόλα αυτά. Κύριε Σωτήρη, μου θες κάτι να πεις? Όχι, όχι, λέω. Να σας πάω παρακάτω. Ο Ζάιχ έχει εκλογές όπου να είναι. Αν τις χάσει, εκεί τι γίνεται, κυρία Αναγνωστοπούλου, σε σχέση με την συνέχιση της συμφωνίας? Αυτά που δείχνουν, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν θα τις χάσει τις εκλογές, αλλά σκάνουμε την υπόθεση. Ναι. Αν τις χάσει, και τι γίνεται, τι συνεπάγεται αυτό για την εφαρμογή, την ισχύ της συμφωνίας? Νομίζω ότι ούτε και εκεί θα είναι εύκολο να μην εφαρμοστεί η συμφωνία, γιατί και το συμφέρον αυτής της χώρας είναι να αποκτήσει μια σταθερότητα. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τη Βόρεια Μακεδονία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είναι και για τα Δυτικά Βαλκάνια εν γέννη. Δεν θα τορπιλήσει, πιστεύω, κανείς αυτή την προοπτική για να αλλάξει μια συμφωνία που όλοι ξέρουν κατά βάθος ότι αποδέσμευσε επιτέλους τις χώρες να προχωρήσουν λίγο παρακάτω. Από αυτή την παράμετρο, εγώ θέλω να μου εξηγήσετε διπλωματικά και νομικά τι ισχύει σε περίπτωση που κάποιος χάνει τις εκλογές, ο Ζάιχ, και δεν θέλει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Και τι γίνεται? Δεν είναι διμερής, είναι διεθνής η συμφωνία. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι το καταλυτικό στοιχείο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μπορεί κάποιος να πει δεν την εφαρμόζω? Όχι, βέβαια. Είναι διεθνή ακόμη συμφωνία. Ακόμη και αν διαφωνεί, θέλω να πω. Είναι διεθνή συμφωνία. Τι πρέπει να γίνει για να μην εφαρμοστεί? Εκτός αν πει
Φεύγω από το ΝΑΤΟ, δεν θέλω ευρωπαϊκή προοπτική και μάλιστα τελειώνω με τη συμφωνία. Γιατί βάσει αυτής της συμφωνίας κατόρθωσα να έχω και ευρωπαϊκή προοπτική να μπω στο ΝΑΤΟ. Αν αυτό μια άλλη ηγεσία στη Βόρεια Μακεδονία θελήσει να το κάνει, να το προσβάλλει, ας πούμε. Να το προσβάλλει, εκεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα και θέτει σε κίνδυνο και σε πολλαπλό κίνδυνο τη γειτονική χώρα. Εσείς τι προβλέπετε στην ελληνική πλευρά τώρα? Δηλαδή, αν κερδίσει τις εκλογές ο Κυριακός Μητσοτάκης και με δεδομένη τη θέση που έχει πάρει ενάντια της συμφωνίας, η οποία βεβαίως έρχεται σε αντίφαση, εγώ ξαναλέω, στο προσωπικό μου σχόλιο με αυτό που είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω. Εκεί τι βλέπετε να γίνεται? Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν, έτσι, στο ανεπίσημο πολιτικό ρεπορτάζ, διότι κανείς δεν μπορεί να το πει επισήμως, αλλά για να μιλάμε ανοιχτά, ότι εκείνος που θέλει περισσότερο από όλους να ψηφιστεί η συμφωνία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγαν πολλοί. Ακριβώς για να το είπε έχει... δημόσιο ο Σταύρος Θεοδωράκης προχτές. Ακριβώς. Ναι. Το είπε δημόσιο ότι με παρακαλούσε. Το είπε, έχω τα λόγια. Εγώ λέω, τώρα, προχτές μάλιστα. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε εγώ θα μεταφέρω δημοσίως συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους βουλευτές όταν αυτό συζητιέται κάτι, ένα σημαντικό, νόμος στο κοινοβούλιο. Καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει να ξαναέρθει, να ξαναβρεθεί η χώρα σε μία εκκρεμότητα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία δημοκρατική παράταξη, παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία, παρά τις αντιρρήσεις της εννοώ. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι φωνασκίες ότι είναι μια κατάπτυστη συμφωνία, πρέπει για να είναι συνεπής να πει θα την καταργήσω εγώ όταν έρθω. Αυτό καλά δεν γίνεται, αλλά από την άλλη μεριά η ίδια η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει τεράστια εσωτερικά προβλήματα, γιατί στη συζήτηση στη Βουλή διαφάνηκαν οι διαφορές ανάμεσα στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί λοιπόν να φτάσει σε τέτοια σημεία, είναι η δικιά μου γνώμη. Άρα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία ήθελε να λήξει με αυτή την εκκρεμότητα, σπαταλιόταν άπειρο διπλωματικό κεφάλαιο. Έχω μάθει από διπλωματικούς, επιτέλους επιλύθηκε να μην έχουμε, αντί να κάνουμε σοβαρή δουλειά, να τρέχουμε στα τραπεζάκια και δεξιά-αριστερά, να βγάζουμε τα μπελάκια που λέγανε Δημοκρατία της Μακεδονίας για να βάλουμε το πουγουδουμού, να παρακαλάμε τη μία χώρα τη στάδε αρχές να κάνουν αυτό. Αυτά ήταν πράγματα που ή θα επιλύονταν ή θα μέναμε μια ζωή έτσι και η εξάρτηση θα μεγάλωνε. Γιατί εντάξει δεν θέλαμε την επιρροή της Τουρκίας στα Βαλκάνια, αλλά αν δεν κάνουμε εμείς κάτι και η επιρροή της Τουρκίας μεγάλωνε, η δικιά μας η εξάρτηση θα μεγάλωνε πολύ περισσότερο για να μπορούμε να κρατάμε την Τουρκία στην άκρη. Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και νομίζω οι ηγεσίες και των άλλων κομμάτων τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα. Θεωρείτε ότι παρά τις εντάσεις, τις πολλώσεις, ακόμη και τώρα και μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες που υπογράψατε 10 υπουργοί, ο καθένας στον τομέα του προχθές στα Σκόπια, παρά το γεγονός ότι ακόμη και χθες ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ανταλλάξατε τη Μακεδονία με τα Σκόπια, παρόλα αυτά βλέπετε ωστόσο να πέφτουν οι τόνοι με τις συντάξεις, Να πέφτουν τελικά οι τόνοι ως προς αυτό από ένα σημείο και μετά και να αντιμετωπιστεί το θέμα πραγματικά ως εθνικό ζήτημα που αφορά τη χώρα και όχι ένα κόμμα μόνο. Είτε αυτό είναι το κυβερνητικό, είτε η αντιπολίτευση. Ναι, εγώ θέλω να το ελπίζω. Ναι. Αν και βλέπω όσο η Νέα Δημοκρατία χάνει από το αφήγημα που είχε στήσει, θα περικοπούν οι συντάξεις. Δεν περικόπηκαν, άρα τι πρέπει να βάλουμε, ανταλλάχθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η πρώτη κατοικία, η προστασία πρώτης κατοικίας, οι 120 δόσεις. Σήμερα το πολύ ευχάριστο γεγονός, το ένα δις, που δεν είναι μόνο για το ένα δις, που δεν είναι ούτε δάνειο ούτε δόση. Ναι, ναι, τότε, είναι η επιστροφή των χρημάτων από τα κέρδη στα ομόλογα, τα ελληνικά ομόλογα, που δίνει ένα ισχυρό σήμα στις αγορές ότι η χώρα αυτή μπήκε σε κανονικότητα. Φοβάμαι, αν και θέλω να ελπίζω, ότι ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Κινάλ θα εκμεταλλεύονται ένα τέτοιο θέμα το οποίο δεν είναι προς εκμετάλλευση. Όλοι ξέρουν ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον. Και αν μου επιτρέπετε μία τελευταία κουβέντα. Επειδή είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πηγαίνετε στην Μπέλα κύριε Τσίπρα κλπ. Εγώ θα σας πω, επειδή η μεγάλη ιστορία γράφεται και από τη μικρή ιστορία, από την καθημερινή,
Πόσο ενθουσιασμό έδειξαν οι τοπικές κοινωνίες και στη Φλόρινα και στην Μπέλα που ανοίγουν οι δύο διασυνοριακοί οδοί. Γιατί η καθημερινότητα των ανθρώπων, τι θέλει, το εμπόριό τους, ο τουρισμός τους, οι συναλλαγές τους, η καθημερινή τους ζωή, θέλει να έχουν ένα άνοιγμα, να μην έχουν τυφλά σημεία στην περιοχή τους. Ο ενθουσιασμός λοιπόν σε αυτές τις περιοχές. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός βλέπει με την εφαρμογή της συμφωνίας, ούτε το όνομα Μακεδονία χάσαμε, ούτε δεν επιτρέπεται αυτά όλα που λένε τα φοβηχτικά, ότι δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο, χαρίσαμε, δώσαμε. Βλέπει ο κόσμος ότι όχι μόνο αυτό δεν έγινε, ίσα ίσα αντιθέτως ανοίγονται άλλες προοπτικές, δηλαδή η Θεσσαλονίκη να είναι το λιμάνι όλων των Βαλκανίων και της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι προς το εθνικό συμφέρον ή είναι εναντίον του εθνικού συμφέροντος? Τι νοείται να είναι το λιμάνι της Βόρειας Μακεδονίας? Ναι, τώρα μην προσπαθήσετε να βγάλετε είδηση. Είπε, όταν κάνει κάποιος εξαγωγές, θέλει να κάνει εμπόριο και χρησιμοποιεί ένα λιμάνι. Δηλαδή να είναι η Θεσσαλονίκη αυτό το που ήταν επί κάποια χρόνια, κάποτε, το μεγάλο κέντρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Εγώ το λέω γιατί μέχρι τώρα αυτό χρησιμοποιούσαν πάλι για το εμπόριο και τις μεταφορές. Και γνωρίζω ότι και μέχρι τώρα, μέχρι προχτές μάλλον, το λιμάνι χρησιμοποιούσαν για το εμπόριο και τις μεταφορές. Οι διεθνείς συμφωνίες το λένε αυτό, Κώστα. Δεν είναι κάτι. Γιατί όταν μια χώρα δεν έχει θάλασσα, είναι υποχρεωτικό. Όταν μια χώρα δεν έχει θάλασσα. Δεν κατάλαβα. Θέλει να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση ότι δώσαμε το λιμάνι πρόσβαση. Είπατε κάτι και σας ρώτησα τι εννοείται. Γιατί ξέρω ότι και μέχρι προχτές πάλι ίσχυε αυτό. Το εμπόριο και οι μεταφορές γινόντουσαν μέσα από το λιμάνι. Αυτό ακριβώς λέω. Ωραία. Να γίνεται προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας. Και με άλλες συνθήκες της σχέσης των δύο χωρών, προφανώς αυτό είναι. Με άλλες συνθήκες, ναι. Αυτό το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Δηλαδή, ενώ γινότανε και πολύ σωστά το λέτε, πολιτικά όμως από την άλλη μεριά ήταν μπλοκαρισμένο. Ήταν γκρίζο αυτό, βέβαια. Είναι λοιπόν πολύ πιο σημαντικό, ναι. Γιατί η πολιτική ομπρέλα κάνει ωφέλιμη αυτή τη συμφωνία για όλη την κοινωνία και όχι για κάποιους οι οποίοι μπορούν, επιχειρηματίες κλπ. Αλλά για όλο τον κόσμο που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τους δρόμους, τους επικοινωνιακούς και με τα υπόλοιπα Βαλκάνια και με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι συμφωνίες υπεγράφησαν πρόσφατα. Θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της υλοποίησης αυτών των συμφωνιών και δεν είναι μακριά ο καιρός που θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα προκειμένου να τα αξιολογήσουμε τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό. Νομίζω ότι θα φανούν απολύτως άμεσα και φανήκανε. Και εγώ λέω ένα πράγμα, η παρουσία 120 επιχειρηματιών. 140 επιχειρηματιών, ναι. Μαζί με τον Πρωθυπουργό δίνει ένα σήμα πάρα πολύ ισχυρό. Ότι εμείς μεν προσπαθούσαμε, είχαμε τις συναλλαγές μας πριν, αλλά το ότι να είναι επιλυμένο και το πρόβλημα, η εκκρεμότητα αυτή, αυτό δίνει άλλον αέρα και καθιστά και τη χώρα μας την πρώτη δύναμη συνεργασίας, χώρα συνεργασίας για τη Βόρεια Μακεδονία. Σε συνδυασμό βέβαια με τις τετραμερείς, τριμερείς στα Βαλκάνια που έχουν πολύ μεγάλη αξία. Για να κλείσουμε, πιστεύετε ότι τι ρόλο θα παίξει στις εκλογές, πρωτίστως στις ευρωεκλογές τελικώς. Παρά τη συμφωνία, το μακεδονικό, ναι. Εγώ παρά το θόρυβο που προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει για να κερδίσει από αυτό, γιατί δεν έχει να κερδίσει από κάπου αλλού, θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει ότι είναι ένα θέμα που δεν προσφέρεται προς ψηφοθυρία. Φαίνεται πια καθαρά ότι αυτό το θέμα είναι η εκκρεμότητα που έλυσε είναι προς το εθνικό συμφέρον. Και άρα μπορεί να μειωθεί το πολιτικό κόστος στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω ότι θα μειωθεί. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Η αδράνεια και ο στουθοκαμιλισμός σε αυτή τη χώρα ιστορικά δεν έκαναν ποτέ καλό. Καλό έκανε η τόλμη, το θάρρος, η αισιοδοξία, γιατί με αυτά φτιάχνεται το εθνικό συμφέρον. Διαφορετικά δεν μπορεί να φτιαχτεί. Θα δούμε τα αποτελέσματά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.